Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς που την ιστορική μνήμη δεν τη βουτάν στη λήφθη και ταυτοχρόνως προσπαθούν στο σήμερα και εν όψη και των ευρωεκλογών να φέρουν στην ατζέντα μπροστά δομικά θέματα. Μέρες που διάγουμε από την 83η επέτειο της μάχης της Κρήτης, έρχεται ένα συνέδριο το επόμενο Σάββατο, 1η Ιουνίου, για τις γερμανικές οφειλές από τις ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της κατοχής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κύριο φορέα οργάνωσης να σηκώνει το βάρος έναν από τους ιστορικότερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος, αν ενθυμούμε καλά, έχει και 104 χρόνια ζωής από το 1920. Ο άνθρωπος που έχει πάρει πάνω του τη μεγάλη αυτή υπόθεση και θα είναι ένα πολύ μεγάλο, πολυθεματικό συνέδριο, μαζί με όλη την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, βάζοντας όμως όλους τους δήμους και τα μαρτυρικά χωριά, φορείς, σημαντικές προσωπικότητες σε αυτή την ιστορία, είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Ηλίας Κλάπας. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σεχίνη, καλημέρα τις ακροατές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, με ποιο σκεπτικό ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά, που είναι μία από τις δημόσιες επιστημονικές φωνές με ιστορική και διαχρονική παρουσία, αναλαμβάνει την οργάνωση ενός τόσο κρίσιμου μεν συνεδρίου, αλλά σε μια υπόθεση που δυστυχώς δεν συζητιέται τόσο έντονα στη δημόσια σφαίρα. Να σας πω καταρχήν για τον θεσμικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου, που είναι αναγνωρισμένο από το 1954. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν υποχρέωση κατά τον νόμο να εκφράζουν και να παρεμβαίνουν σε ζητήματα όχι μόνο συνδικαλιστικά και επιστημονικά, αλλά και σε ευρύτερα θέματα εθνικού και κοινωνικού και πολιτικού συμφέροντος που αφορούν τα μέλη τους και γενικότερα την κοινωνία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά μέσα στις δράσεις του έχει εντάξει μια εξωστρέφεια προς τους πολίτες, προς την κοινωνία, όχι μόνο την τοπική του Πειραιά και ευρύτερα. Γι' αυτό το λόγο και πριν 2 χρόνια κάναμε ένα συνέδριο για την μικρασιατική καταστροφή στην Νίκαια της Αττικής με τη συμπλήρωση των 100 ετών από αυτή την θλιβερή επέτειο, η οποία καθόρισε την τύχη της νεότερης Ελλάδας. Πέρσι πήραμε την πρωτοβουλία και κάναμε στον Πειραιά μαζί με το Σύλλογο Φυλακιστέ των Εξωριστέντων Αντιστασιακών μια πολύ σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης αλλά και επικαιρότητας πολιτικής και ευρύτερης για τα 50 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών Νομικής Σχολής Αθηνών. Σήμερα, φέτος, συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας από τον φασιστικό ναζιστικό ζυγό. Υπάρχει μια ανοιχτή πληγή, όχι μόνο στην ιστορική μας μνήμη, αλλά και στην αξιοπρέπεια της χώρας και στην νομιμότητα, την εθνική και τη διεθνή. Και αυτή αφορά την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Επιλέξαμε τον τίτλο συνειδητά «Γερμανικές οφειλές» και δεν μιλάμε για γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί οι οφειλές δεν είναι μόνο αποζημιώσεις για τα θύματα, τους ανθρώπους δηλαδή, και για τις υλικές καταστροφές που προξένησαν στη χώρα, αλλά γιατί υπάρχει και το κατοχικό δάνειο, πολλές φορές που χρησιμοποιούν και σε πληθυντικό αριθμό, γιατί πράγματι υπήρξαν 2 και παραπάνω τέτοιου είδους δανειακές αναγκαστικές συμβάσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με τον ευρύτερο γερμανικές οφειλές, προσπαθούμε να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο χρόνος 1η Ιουνίου δεν είχε σκοπό να μπούμε σε μια προεκλογική αντιπαράθεση. Άλλωστε αυτό το θέμα είναι της διαρκούς επικαιρότητας και όχι της προεκλογικής επικαιρότητας. Ωστόσο συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που προλογικά είπα, την απουσία οποιασδήποτε νήξης, οποιασδήποτε αναφοράς σε ένα θέμα
το οποίο θα έπρεπε η πολιτεία, οι πολιτικές δυνάμεις, αν μη τι άλλο, να αρθρώνουν συγκεκριμένο λόγο. Και μάλιστα όταν πρόκειται για εκλογές που αφορούν γενικότερα ευρωπαϊκά θέματα και θέματα διεθνών σχέσεων της χώρας. Επομένως, αυτό πράγματι είναι μία έλλειψη στο πολιτικό σκηνικό. 1η Ιουνίου, και γιατί θέλαμε να ενταχθούμε στις εκδηλώσεις που κάνει το μαρτυρικό δίστομο για τα 80 χρόνια από τη σφαγή του δίστομου που έγινε στις 10 Ιουνίου του 1944. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία. Από εκεί και πέρα καλό είναι μέσα στον προεκλογικό λόγο και στις πολλές συζητήσεις που γίνονται να μπει στην επικαιρότητα να συζητήσουμε και αυτό το θέμα που επαναλαμβάνω είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά το παρελθόν μας. Ακούστηκαν στη δημόσια σφαίρα κάποιες τέτοιες απόψεις πέρσι, έστω και αν στη συνέχεια ευτυχώς μαζεύτηκαν. Αυτό είναι μια πρόκληση για το παρόν και μια υποχρέωση για το μέλλον αυτής της χώρας. Γιατί είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης για τον ελληνικό λαό και ένα ζήτημα νομιμότητας για τη διεθνή κοινότητα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κλάπα, έχετε δίκιο. Προφανώς και δεν κινείστε στη μικροπολιτική. Επαναλαμβάνω, ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά, ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας και τους ιστορικότερους, ποτέ δεν κινήθηκε με αυτό το κριτήριο. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η εθνική αντιπροσωπεία, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση, την οποία την έχουν ξεχάσει όλοι γύρω από τις διεκδικήσεις και μάλιστα με τις πιο επίσημες εκθέσεις δεν υπάρχουν του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλεί λίγο εντύπωση το γεγονός ότι συζητάμε ευρωεκλογές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητάμε για θέματα της Ευρώπης, συζητάμε ακόμη για κοινή ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα και πρωτοβουλία την πήρε η Ελλάδα και η Πολωνία. Η Πολωνία όταν πήρε την πρωτοβουλία για τις αποζημιώσεις, έκανε τώρα πίσω για τις διεκδικήσεις από τη Γερμανία, δεν το θυμηθήκαμε να πάμε. Άρα επικαιροποιείται με κάθε τρόπο καθημερινά αυτό που κάποιοι θέλουν να σμπρώξουν στη λύθη. Και στην τελική, εσείς δεν το λέτε, θα το πω εγώ, ναι και οικονομικά είναι θέμα. Σε μια χώρα που της βάλαν το βρόγχο επί 12 χρόνια με μνημόνια για χρέη, αυτοί που τις χρωστάνε, γιατί την κατέστρεψαν και την οδήγησαν 40 χρόνια πίσω να κυνηγά την ανάπτυξη. Κύριε Σακίνη, οφείλω να σας πω και δεν το κάνω με διάθεση να ανταποδώσω την καλή φιλοξενία στην εκπομπή σας. Οφείλω να τονίσω πως και εσείς προσωπικά γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, έχετε δώσει αγώνα και να το αναδείξετε. Αυτός είναι και ο λόγος που οι θεσμικοί φορεί ομόφωνα ζήτησαν τη δική σας συμμετοχή σαν ενός εκπροσώπου από τον δημοσιογραφικό κόσμο που γνωρίζει το θέμα και το υπερασπίζετε και γι' αυτό μας κάνετε την τιμή να είσαστε και συντονιστή σε μία από τις δύο συνεδρίες που θα έχει αυτό το συνέδριο το επόμενο Σάββατο. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο, κύριε Σεκίνη, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι ένα συνέδριο συνάθρησης προσωπικότητων, είναι ένα συνέδριο συνάντησης θεσμικών φορέων που έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται για τα ζητήματα αυτά, για τις γερμανικές οφειλές. Φορείς που τους τίμησε μάλιστα η Βουλή, στην οποία σωστά αναφερθήκατε, όταν στα πλαίσια της διερεύνησης των γερμανικών οφειλών είχε καλέσει αυτούς τους θεσμικούς φορείς που συναντώνται το επόμενο Σάββατο στον Πειραιά. Και σε ποιους αναφέρομαι. Και ναι, σωστά μιλάτε και λέτε ότι η πρωτοβουλία είναι του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, αλλά θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω το πώς από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Μόραλες, αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και ανέλαβε να είναι υποδεσπότης και παραχώρησε δωρεάν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να γίνει. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω τον αγώνα που κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα που ίδρυσε ο Μανώλης ο Γλέζος και σήμερα εκπροσωπείται από τους συγγραμματείς τον κύριο Σιγκελάκη και τον κύριο Αλευρομάγκυρο και επίσης την πολύ σημαντική συμβολή των Δήμων και του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών που υπάρχει για να εκπροσωπεί αυτές τις μαρτυρικές περιοχές
που μαρτύρησαν. Δήμη Ριστόμου, Δήμος Καλαβρίτων, Δήμος Βιάνου και οι αντίστοιχοι δικηγορικοί σύλλογοι Λιβαδιάς, Καλαβρίτων και Ηρακλείου. Η Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και Ενώσεις Θυμάτων για το Καλαβριτικό Ολοκαύτωμα και για το Δίστομο. Ίσως κούρασα τους ακροατές σας αναφέροντας όλους αυτούς τους συνδιοργανωτές, ήθελα όμως να δείξω ότι αυτόν τον αγώνα ενάντια στη λύθη, αυτόν τον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την ομότητα, τον κάνουμε συλλογικά. Και τον κάνουμε συλλογικά. Ακριβώς για να κρατήσουμε την επικαιρότητα αυτό το θέμα και για να μην μείνει στο περιθώριο. Να πω εγώ επίσης ότι υπάρχει και μία αμιγώς ενδιαφέρουσα άκρος όμως, νομική θεματολογία που δεν απευθύνεται μόνο σε νομικούς. Η ανοιχτή εκδήλωση άλλο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην οποία θα προεδρεύσετε και στην οποία θα μετάσχουν ως εισηγητές ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Αντώνης Μπρεδήμας, με εξαιρετικές μελέτες επί του θέματος, ο κύριος Θαλής Πολυχρονάκος, δικηγόρος Σπάρτης, μέλος του Προεδρείου Πανελλήνιος Ένωσης Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, ο κύριος Μιλτιάδης Φουντουρής, δικηγόρος Αθηνών, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Διστόμου, μια εμβληματική υπόθεση οικογένειας Φουντούρη, και επίσης η κυρία Γκαμπριέλε Χάινκε, δικηγόρος της ομάδας δράση ΑΚ Διστόμου Αμβούργο, είναι η εκπρόσωπος από πλευράς της Γερμανίας, Γερμανών πολιτών. Με λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, επιχειρείτε να δώσετε ιστορική, κοινωνική, οικονομική, νομική, δικαιοπολιτική και κρατική διάσταση στην υπόθεση αυτή, διότι βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή σας ότι τα συμπεράσματα θα τα δώσετε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, τους πολιτικούς αρχηγούς, ζητώντας να αναλάβουν επιτέλους, το λέω εγώ το επιτέλους, πολιτικές, διπλωματικές, νομικές και δικαστικές πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί να μένει ένα κενό κέλυφος το δίκαιο του αιτήματος τελικώς. Οι δικηγόροι είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Το ξέρουν οι πολίτες όταν καταφεύγουν τους δικηγόρους για να βρουν λύσεις στα προβλήματα. Πριν βρούμε τη λύση, πρέπει πρώτα να συσκεφτούμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει πτυχές διεθνείς, που έχει προκαλέσει πικρία, γιατί για πολλά χρόνια αγώνες που έμοιαζαν να οδηγούνται σε δικαίωση δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν, δεν επιτεύχθηκε αυτή η δικαίωση, και αυτό προκαλεί πικρίες, προκαλεί απογοητεύσεις, αποστράτευση καμιά φορά από τον κοινό αγώνα. Εμείς λοιπόν ως δικηγόροι είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και θέλουμε, αφού συσκεφτούμε, να δημιουργηθεί και ένα οδικός χάρτη και να πατήσουμε, δεν θα το φτιάξουμε εμείς. Υπάρχει αυτό το φόρισμα που πολύ σωστά το αναφέρατε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς, και πρέπει να φτιάξουμε ένα οδικό χάρτη για να βοηθήσουμε, να οθήσουμε, να υποστηρίξουμε, να πιέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις να μιλήσουν, αλλά όχι σε συνέδρια. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών δυνάμεων να μιλάνε σε συνέδρια. Δουλειά των πολιτικών δυνάμεων και της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας είναι να μιλάει μέσα στα αρμόδια όργανα και διεθνή δικαστήρια, ώστε να επιτευχθεί αυτή η δικαίωση. Αυτό το πόρισμα, το οποίο το αναφέρατε, είναι το Απριλίου του 2019, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία ενέκρινε την έκθεση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του 2016. Και έχει πολύ σημαντικά πράγματα να εισφέρει, γι' αυτό και θα είναι και ο κύριος Μηταφίδης, ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα είναι μεταξύ των εισηγητών στο δεύτερο πάνελ. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας αυτή την πρώτη αναφορά και όσο θα πλησιάζουν οι μέρες, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα συλλογικά στην ελληνική κοινωνία, η οποία μες στην πίεση της καθημερινότητας δεν διαλανθάνει της προσοχής της. Αυτό φαίνεται και από τις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται τώρα για τη μάχη της Κρήτης. Η ιστορική συνέχεια μιας υπόθεσης, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε? Το μήνυμα είναι ότι η υπόθεση αυτή αφορά όλο τον ελληνικό λαό.
Είχα την τιμή να συμμετάσχω σε συζητήσεις σε μια εξαιρετική εκδήλωση που είχε γίνει στα Καλάμια. Κάνετε εκδηλώσεις στην Κρήτη για τη μάχη της Κρήτης. Κάνει εκδηλώσεις η Βιάνος. Κάνει το κομμένο της Λαμίας. Κάνει εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Δίστομο τώρα για τα 80 χρόνια. Δημιουργείται καμιά φορά όμως στους πολίτες της χώρας η αίσθηση ότι τα προβλήματα αυτά αφορούν εκείνους τους Δήμους, εκείνους τους πολίτες, εκείνες τις περιοχές. Γι' αυτό ζητήσαμε, γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σαν Κοινωνικό Σύλλογο Πειραιά και υποστηριχθήκαμε από τον Δήμο Πειραιά και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, να φέρουμε αυτό το συνέδριο στην Αττική, στο κέντρο, κοντά εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, για να δείξουμε και στους πολίτες και στην πολιτική και πολιτική ηγεσία ότι αυτό είναι θέμα του παρόντος που αφορά όλη την Ελλάδα, όλους τους πολίτες και όχι μεμονωμένα κάποιες περιοχές. Άλλωστε, και θα ήθελα αυτό να το πω γιατί είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό να βλέπει κανείς τον χάρτη που η Ελλάδα επίσημα έδωσε το 1945 τον ΟΗΕ με τις πόλεις που μαρτύρησαν, σημειωμένες με κουκκίνες. Αν δει κανείς αυτό το χάρτη, αυτή η χώρα έχει τόσες πολλές κόκκινες κουκκίνες που πραγματικά κανείς συγκλονίζεται. Το δίπτυχο που συνοδεύει αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την πρόσκληση επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε, να έχουμε αυτό τον χάρτη στο πιστόφυλλο ακριβώς για να δείξουμε ότι αυτός ο χάρτης του 45 πρέπει να συνοδεύει το σήμερα, πρέπει να συνοδεύει τη μνήμη μας και τους αγώνες μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μην ξεχνάμε ότι η φτωχομάνα ο Πειραιάς έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές. Δεν είναι μόνο τα μπλόκα στις λαϊκές του γειτονιές και μόνο ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, η μάχη της ηλεκτρικής που δόθηκε για να σωθεί η πιο σοβαρή υποδομή που υπήρχε μαζί με το λιμάνι, λέει πολλά για το πώς κατέστρεφαν την ελληνική δομική βάση υποδομών οι Γερμανοί, για να μην ξεχνιόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.